Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και τώρα με τον κορονοϊό αποφάσισα να αρχίσω να τηλεφωνώ σε φίλους και γνωστούς και να μιλάω μαζί τους για το πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό. Τους παίρνω τηλέφωνο και μιλάμε για 10 λεπτά, όχι παραπάνω και όχι λιγότερο. Ένα podcast για το πώς βιώνουμε την καραντίνα. Έχουμε περάσει τόσα και αυτό θα περάσει. Security doors sealed. Sector retains in quarantine. Κύριε Μαρακαρή, τι κάνετε? Είμαι καλά, είμαι στο σπίτι, όπως όλος ο κόσμος. Όπως όλος ο κόσμος. Πώς το βιώνει το λες το κύριε Μάρκα? Είσαστε και συγγραφέες εσείς, δεν έχετε τέτοια θέματα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι από τους τυχερούς, με την έννοια ότι η απομόνωση με βρήκε πάνω στην περίοδο που γράφω ένα καινούργιο μυθιστόρημα. Συνεπώς ντρέπομαι που το λέω, αλλά για μένα είναι ευκαιρία να δουλεύω πολύ συστηματικά. Καταρχήν να μην ντρέπεστε, γιατί όλοι περιμένουμε το καινούργιο σας μυθιστόρημα έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ. Γράφω ένα μυθιστόρημα με το συνονόματό σας. Βέβαια, αστυνόμος Χαρίτος. Είχαμε κάνει και τη σειρά, θυμάστε πότε, τα παλιά τα χρόνια. Ναι. Με την άμυνα ζώνης. Ακριβώς. Είναι καινούργιος δηλαδή, αστυνόμος Χαρίτος φυσικά φαντάζομαι, έτσι. Είναι πάντα Χαρίτος, είναι καινούργιο μυθιστόρημα, το γράφω τώρα, τελειώνω όπου να είναι. Ευτυχώς μετά έχω βέβαια και τη δεύτερη γραφή, οπότε να έχω ακόμα δουλειά μπροστά μου και αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι για μένα μία διαφυγή και πολύτιμη γιατί γράφω, αλλά και, να το πω έτσι, ευπρόσδεκτη, επειδή μπορώ και εποφελούμαι από την απομόνωση η οποία επιβάλλεται από τις συνθήκες. Κύριε Μαρκαρή, πέστε μου τώρα, παρόλα αυτά, παρότι σας βολεύει και παρότι είναι όλο αυτό σωστό, πώς σας φαίνεται όλο αυτό που συμβαίνει? Γιατί όσο περνάνε οι μέρες γίνεται όλο και πιο περίεργο. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χαρίτο, εκείνο το οποίο βλέπω εγώ σε όλη την έκταση, παγκοσμίως δηλαδή, είναι ένα είδος, να το πω έτσι, απειλής και, και χτυπημάτων, τα οποία τα κοιτάμε άναυδη, προσπαθούμε σαν τους κυνηγημένους να βρούμε ένα καταφύγιο για να σωθούμε, αλλά λύση δεν βλέπω να υπάρχει. Θα μου πείτε, ξέρω, είναι πολύ νωρίς για να υπάρξει, το καταλαβαίνω, μόνο που αυτό το νωρίς για να υπάρξει αφήνει ακριβώς ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν ακόμα, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα ή για την Ελλάδα, πολλά, μεγάλος αριθμός θυμάτων. Αυτό είναι αλήθεια. Εσείς επηρεάζετε από όλο αυτό, το λέω κυρίως επειδή ανήκετε μοιραία σε ευπαθή ομάδα, είστε πιο προσεκτικός, έχει αλλάξει κάτι στη ζωή σας? Κοιτάξτε, προσεκτικός είμαι με την έννοια πρώτον, ότι δεν βγαίνω στον δρόμο, δηλαδή ευτυχώς έχω μια κόρη η οποία με φροντίζει και η οποία με έχει απαγορεύσει να βγαίνω έστω και για ψώνια. Μου λέει, εγώ θα τα κάνω όλα, εσύ δεν θα βγαίνει. Είμαι λοιπόν στο σπίτι μέσα, προφυλάσσομαι, παίρνω και στο σπίτι όλες τις απαραίτητες, να το πω έτσι, άμυνες, για να μην κινδυνεύω από πουθενά, αλλά αυτό μόνο μπορώ να κάνω. Τώρα από εκεί και πέρα, να το πω όπως το λέμε σε σύγχρονα ελληνικά, η στραβή μπορεί να συμβεί, βέβαια, κανείς μας δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Αυτό είναι αλήθεια. Εσείς πιστεύετε στις θεωρίες συνωμοσίας? Όχι. Καμία θεωρία συνωμοσίας δεν πιστεύω. Δεν είναι πράγματα τα οποία γίνονται με συνωμοσίες αυτά. Θα σας πω κάτι το οποίο μου είχε πει η πεθερά μου. Τη δεκαετία του 80, η οποία ήταν μια πάρα πολύ γνωστή παθολογοανατόμος. Μου είπε, κοίταξε να δεις. Όσο υπήρχαν τα μικρόβια, δεν είχαμε καμία έγνοια για τους ιούς, γιατί τα μικρόβια ζούσαν τρώγοντας τους ιούς. Από τη στιγμή που βρήκαμε τον τρόπο να εξοντώσουμε τα μικρόβια, οι ιοί έχουν αφαιθεί τελείως ελεύθεροι και εμείς δεν έχουμε τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε. Σας λέω, στη δεκαετία του 80 μου το είπε, όχι τώρα. Έχετε προλάβει να σας λείψει κάτι ή όχι ακόμα? Αυτή τη στιγμή μου λείπουν κάποιοι φίλοι μου, τους οποίους μοιραία δεν μπορώ να δω και με τους οποίους επικοινωνώ μόνο τηλεφωνικά, από τη ζωή μου η οποία σε αυτή την ηλικία είναι αφιερωμένη πια στο γράψιμο, δεν έχει λήξει ευτυχώς το γράψιμο, την κόρη μου η οποία με φροντίζει τη βλέπω, αυτό το ελάχιστο
το ελάχιστο όριο, να το πω έτσι, δεν το στηρίχθηκα, ευτυχώς. Πιστεύετε ότι θα αλλάξουν οι ανθρώπινες σχέσεις τώρα που είμαστε όλοι κλεισμένοι σπίτια με τους πολύ κοντινούς μας και που μας λείπουν όλες αυτές οι διαφυγές, να βγούμε, να πάμε, ξέρετε, πιστεύω να και πάμε. Δυστυχώς υπάρχουν και βήματα παγκοσμίως ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει δύο κοινά. Το ένα είναι ψυχικά τραύματα, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Γι' αυτό και στους φίλους μου λέω, μην κάθεστε όλη μέρα μπροστά στην τηλεόραση. Ακούστε τις επίσημες ειδήσεις και τις επίσημες ανακοινώσεις και δύο-τρεις ανθρώπους που ξέρουν τι λένε. Διότι τον ακούς κάθε μέρα, όλη μέρα, μαύρες ειδήσεις, ψυχολογικά σε καταρακώνει. Δεν πρέπει να το κάνει κανείς αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο βεβαίως είναι αυτό που παρατηρείτε, ότι αυτός ο εγκλεισμός σε μένα που είμαι μόνος μπορεί να φέρνει στενοχώρια και πλήξη, αλλά σε μια οικογένεια μπορεί να φέρει κι άλλα. Αυτό θα ήταν ποτέ τροφή για τον αστυνόμο Χαρίτο, θα σας επηρεάσει ο ιός σε πιθανώς μια μελλοντική ιστορία? Ακόμα, επειδή το βιώνω, είναι πολύ νωρίς να το αξιολογήσω συγγραφικά. Πρέπει να, το δω, να δω την εξέλιξη για να δω αν μπορώ και πώς μπορώ να το αξιολογήσω. Ναι, κατανοητό αυτό. Τις ώρες που δεν γράφετε, γιατί μην μου πείτε ότι γράφετε όλες τις ώρες της ημέρας, τι κάνετε? Πώς τι σας αρέσει να κάνετε τώρα στο σπίτι? Παίρνω βιβλίο και διαβάζω. Ευτυχώς λέω που έχω την τύχη με αυτόν τον τρόπο, την τύχη εκ των εισαγωγικών, να αναπληρώσω ορισμένα βιβλία που ήθελα πολύ να τα διαβάσω και δεν προλάβαινα να τα διαβάσω. Ανοίγω το δελτίο, ακούω τις επίσημες ανακοινώσεις, ακούω τον εκπρόσωπο, ας πούμε, του χειρισμού της πανδημίας, ακούω τον εκπρόσωπο του Υπουργείου και εκεί έχω τελειώσει. Αλλά δεν ακούω. Δεν ακούω, δεν βλέπω, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι ένα είδος άμυνας. Και από εκεί και πέρα, κάθε πρωί διαβάζω μία σειρά, δηλαδή από εφημερίδες, επιλεκτικά, ελληνικές εξένες, και από εκεί και πέρα είμαι ενημερωμένος, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Να ρωτήσω κάποια από αυτά τα βιβλία που διαβάζετε αυτόν τον καιρό. Ναι, αυτή τη στιγμή διαβάζω ένα εξαιρετικό βιβλίο, εσάς δεν σας λέει τίποτα, εμένα όμως από την πόλη μου λέει, δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο έγραψαν δύο Έλληνες ερωμοί της πόλης για τον παπά Ευθύμη, δηλαδή για αυτόν ο οποίος φιλοδοξούσε να ιδρύσει την Τουρκορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή είναι μια εξαιρετική μελέτη όπου δείχνει, ας πούμε, πώς στην όλη στο 18-22 οι φύτες και τα θύματα πολλές φορές γύρισαν γύρω από αυτό το ερώτημα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο. Και πώς λέγεται? Η ιστορία του παπά Ευθύμη. Ευθύμη είναι ο Ευθύμης. Του παπά Ευθύμη δηλαδή. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λίγο και για το φαγητό. Πώς θα αντιμετωπίζετε εσείς, σας φέρνει η κόρη σας? Κοιτάξτε, εγώ μαγειρεύω καταρχήν. Δεν έχω πρόβλημα. Πάντα μαγειρεύω και μου άρεσε ως μια διαφυγή να μαγειρεύω. Από εκεί και πέρα, μια γυναίκα πολύ που με φροντίζει πάρα πολλά χρόνια, φρόντισε και τη μάνα μου πριν από μένα, μεγάλη γυναίκα, έρχεται μία φορά την εβδομάδα και με μαγειρεύει. Και θέλω να σας πω και μία τελευταία ερώτηση. Όταν θα τελειώσει όλο αυτό με το καλό που το εύχομαι το συντομότερο, τι θα είναι το πρώτο πράγμα που θα έχετε λαχταρίσει να κάνετε, νομίζετε? Το πρώτο πράγμα που θα έχω λαχταρίσει να κάνω θα είναι να βγω, να πάω εδώ που μένω, είναι δίπλα η Φωκίωνος, σε ένα καφέ της Φωκίωνας και να δω δύο φίλες μου και να μιλήσω. Αχ, τι ωραία. Μάλιστα. Okay. Κύριε Μάρκρε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να διαβάσουμε καινούργιο στον τόπο Χαρίτο. Εγώ ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και αυτό ήταν το podcast «Η Καραντίνα». Ο καλύτερος τρόπος να με ακούτε είναι από το κινητό σας και είναι πολύ απλό. Μπείτε στο Play Store και κατεβάστε οποιαδήποτε δωρεάν εφαρμογή για podcast. Podcast Addict, Pocket Casts, Spotify. Μεταγράψτε pod.gr και θα βρείτε όλα μας τα podcast. Αν πάλι έχετε iPhone, το εικονίδιο για τα podcast είναι MOV και είναι ήδη εγκατεστημένο.
Ψάξτε το και θα το βρείτε. Είναι MOV. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.